από τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, δηλαδή κομμάτων. Όπως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ τηρεί μια υπεύθυνη στάση με κόστος που έχει αναλάβει και το έχει αναλάβει με πολύ οξύ τρόπο, χάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής και κοινοβουλευτικής του δύναμης. Προεκλογικά είχαμε προτείνει μια κυβέρνηση συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όλων των δυνάμεων της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Και την ημέρα των εκλογών, βλέποντας το αποτέλεσμα, με σεβασμό στην κρίση και την επιθυμία του ελληνικού λαού, προτείναμε αμέσως μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων ευρωπαϊκού προσανατολισμού, που θα διεκδικήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο που έχουμε προτείνει και με κάθε άλλη καλή και εφαρμόσιμη ιδέα την οριστική έξοδο από το μνημόνιο και από την κρίση σε 3 το αργότερο χρόνια, έτσι ώστε η ζωή των Ελλήνων να γίνει καλύτερη και η ανάπτυξη επιτέλους να γίνει πραγματικότητα στη χώρα. Όταν συναντηθήκαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ως φορέα της δεύτερης διερευνητικής εντολής, του είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς, αν αυτή είναι μια εφικτή λύση που μπορεί να τη διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Αριστερά και άλλες δυνάμεις. Και όταν ο κύριος Κουβέλης πρότεινε την ιδέα της οικουμενικής κυβέρνησης που συμπίπτει με την δική μας πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, την αποδεχθήκαμε και την στηρίζουμε με μια θητεία 2 ετών, με όριο την συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρώ που κανείς δεν θέλει να την διακινδυνεύσουμε και με στόχο την οριστική υπέρβαση του μνημονίου, την απαγκίστρωση, την επαναδιαπραγμάτευση, οι όροι δεν έχουν σημασία. Κατά τη λογική αυτή στηρίζουμε ως λύση ανάγκης και μια κυβέρνηση προσωπικότητων. Στην δημοκρατία η ευθύνη ανήκει στις πολιτικές κυβερνήσεις, στα πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται κυβερνήσεις τεχνοκρατών ή προσωπικότητων. Όμως, όταν είμαστε μπροστά σε τέτοια κρίση, σε τέτοιο αδιέξοδο, και αυτό πρέπει να το δεχτούμε, έχει όμως σημασία η κοινοβουλευτική υποστήριξη της κυβέρνησης αυτής να είναι η ευρύτερη δυνατή. Η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελάχιστη κατά τη γνώμη μας βάση. Θα μπορούσαν όμως να μετέχουν και άλλες δυνάμεις. Θα μπορούσε να μετέχει και το κόμμα του κυρίου Καμένου, ακόμη και το ΚΚΕ πρέπει να ερωτηθεί και να αναλάβει και τις δικές του ευθύνες. Σημασία έχει ότι εμείς δεν αναγορεύουμε σε ρυθμιστή ή εγγυητή της κατάστασης κανέναν άλλον. Και για να το πω ευθέως, δεν αναγορεύουμε σε ρυθμιστή και εγγυητή της κατάστασης τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις αντιφάσεις, τις ανακολουθίες και την πρόωρη αλαζονική συμπεριφορά. Όμως, μια κυβέρνηση προσωπικότητων πρέπει να μπορεί να σταθεί και στη Βουλή και στην κοινωνία. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μια, όπως λέγεται, κοινωνική αντιπολίτευση η οποία θα έχει έντονα χαρακτηριστικά και θα εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της χώρας σε βάρος των πολιτών, σε βάρος των επιχειρήσεων, σε βάρος της ανάπτυξης, σε βάρος της προοπτικής της χώρας. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Επίσης, εάν δεν είναι μέσα οι δυνάμεις που έχουν πει στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, λύσεις οι οποίες δεν έχουν κόστος, τότε δεν θα έχουν δοκιμαστεί οι λύσεις αυτές και ο καθένας θα μπορεί εύκολα να ισχυρίζεται ότι το δικό του πρόγραμμα, η δική του ιδέα, η δική του στρατηγική δεν δοκιμάστηκε και άρα δεν ήρθε υπέρ του λαού αυτό που πρέπει να έρθει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πετύχει το μεγαλύτερο. Γιατί μπορούμε τώρα να πετύχουμε το μεγαλύτερο και το καλύτερο? Γιατί κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με τη μείωση του χρέους, με τη βιωσιμότητα του χρέους, με τη μείωση των τόκων, με τα λεφτά που είναι έτοιμα να έρθουν για τη ρευστότητα στην αγορά, για τις επιχειρήσεις, με τα δημόσια έργα και τα μεγάλα ιδιωτικά έργα που είναι έτοιμα να ξεμπλοκαριστούν. Τώρα βεβαίως μπορούμε, γιατί τώρα έγιναν όλα αυτά που με πολύ κόπο κάναμε και τώρα πρέπει αυτά να τα πιστωθεί και να τα απολαύσει ο ελληνικός λαός, πηγαίνοντας όμως πάντα προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο. Προκειμένου λοιπόν όλοι να βρεθούν αντιμέτωποι με την κατάσταση, με την κρίση, κανείς να μην νομίζει ότι υπάρχουν τεχνητές απειλές ή τεχνητοί κίνδυνοι, όλοι να ξέρουν πού πηγαίνουμε και πού βαδίζουμε, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει αύριο το μεσημέρι, και θα το κάνει, ευρύτερη σύσκεψη με τη συμμετοχή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ
και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΚΚΕ και της ΔΙΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εκεί θα τοποθετηθούν όλοι υπεύθυνα ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και τελικά ενώπιον του ελληνικού λαού. Χαίρομαι πραγματικά γιατί έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αυτή την πρότασή μας. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.